Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το διεθνές κουτόχορτο ή τα παγκόσμια, αν θέλετε, ψέματα τα οποία σερβίρουν στον κόσμο διεθνώς οι δυνάμεις του σκότους μέσα από τις μεγάλες παγκοσμιοποιητικές, εικονοποιητικές μάλλον μηχανές, το CNN, το Discovery και όλα αυτά τα οποία διαδίδουν παγκοσμίως τα ψέματα αυτά. Έχουμε λοιπόν να λέμε. Το πρώτο ψέμα που λένε, μέσα στα ψέματα που λένε, από τα κυριότερα, είναι πως όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Γι' αυτό θα κοιτάξουν τώρα να κάνουν την πανθρησκεία. Μια θρησκεία η οποία να ακουμπάει σε όλες τις άλλες θρησκείες και έτσι να αντικαταστήσει αυτές τις θρησκείες. Μια ηλιστική θρησκεία με ένα θεό ψεύτικο όπως αυτόν των μασόνων, τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Κοιτάξτε, πομπόδης έκφραση μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, ο Μάτς. Και εκεί τώρα στο μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος βάζουν ό,τι θέλουν από πίσω από αυτόν. Καμία σχέση με το θεό των χριστιανών ή με άλλες θρησκείες. Ένα δεύτερο ψέμα που λένε, και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι καμία σχέση δεν έχει ο Χριστός με τους άλλους ιδρυτές θρησκειών. Εμείς στηριζόμαστε σαν χριστιανοί στο πρόσωπο του Χριστού. Κανείς άλλος ιδρυτής θρησκειών δεν είπε ότι εγώ θα σας κρίνω. Εγώ θα σας αναστήσω. Εγώ είμαι Θεός. Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια, η ζωή. Κανείς δεν τα είπε αυτά παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και δεν τα κρύβουν αυτά ή τα λένε συμβολικά ότι τα είπε δήθεν, ενώ τα είπε πραγματικά και οντολογικά αυτά ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα. Δεύτερο ψέμα μεγάλο από τα μεγάλα ψέματα είναι ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Πράγμα που δεν το είπε ο Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος είπε ότι κάποιες αλλαγές που γίνονται στον γονότυπο επανεμφανίζονται στο φαινότυπο, δηλαδή αν συμβεί μια βλάβη σε ένα γονίδιο ενός είδους και δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση, αυτό επανεμφανίζεται στα άλλα, στους άλλους απογόνους. Και από εκεί έρονται, δήθεν, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Εμείς ξέρουμε ότι η αλήθεια είναι πως ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν το θέλουν καθόλου οι άνθρωποι της παγκοσμιοποιήσεως, οι άνθρωποι που σερβίρουν το διεθνές κουτόχορτο. Ένα άλλο ψέμα είναι πως θα γίνει ειρήνη στον κόσμο. Ουδέποτε θα γίνει ειρήνη, αλλά και στην περίοδο του Αντιχρίστου, όπως και στην περίοδο του Νέρονα, του Διοκλητιανού κλπ, κάνανε μια ειρήνη ψεύτικη στον κόσμο, την Pax Romana, η οποία τι ήτανε, η καθυπόταξη των άλλων στους παγκόσμιες κυβερνήτες αυτούς, στους δικούς τους, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι και αυτό ψέμα, ότι θα γίνει ειρήνη στον κόσμο. Επίσης είναι ψέμα ότι ο κόσμος γεννήθηκε αυτόματα και θα ξαναγεννηθεί κλπ. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και ο Θεός θα τον ανακαινήσει όπως λέει η Αγία Γραφή. Άλλο ψέμα, θα έρθει νέος Χριστός, λένε, ότι δήθεν θα έρθει ένας άλλος Χριστός, ο οποίος αυτός θα μας τα πει καλύτερα από τον Χριστό τον προηγούμενο. Και αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Και αυτός θα είναι ο Χριστός της εποχής του υδροχώου. Άλλο ψέμα είναι η μετεσάρκωση. Ότι θα τελειοποιηθεί ο άνθρωπος σε μια άλλη ζωή. Ενώ δεν έχει άλλη ζωή να ζήσει παρά αυτήν και μετά θα κριθεί από τον Θεό. Επίσης λένε ότι το πρώτο κύτταρο έγινε τυχαία και ως έτυχε. Δηλαδή δεν έχει καμία, μα καμία παρέμβαση ο Θεός εδώ για αυτούς. Ψέμα κι αυτό. Το κύτταρο έγινε τυχαία και ο άνθρωπος έγινε τυχαία. Τυχαία, δήθεν. Αποκλείεται ο άνθρωπος να έγινε τυχαία, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα πάρα πολύ σοβαρό. Το ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στο σύμπαν και αυτό είναι ένα κατασκεύασμα που αν και δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα ναι ή όχι, δεν απορρίπτει καμιά θρησκευτική αλήθεια.
Μάλιστα, μερικοί λένε πως αν υπάρχει και άλλη γη σε αυτό το σύμπαν που να μοιάζει και να υπάρχουν άνθρωποι πανενόδιποι με εμάς, και εκεί ο Θεός δεν θα έκανε καμία διάκριση, θα έστειλε πάλι τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, να τους διδάξει. Έτσι σκέφτονται οι σωστά σκεπτόμενοι άνθρωποι. Ενώ η Μασονία και η Νέα Εποχή λέει ότι θα έχουμε επισκέψεις από άλλους πλανήτες κλπ. Ένα άλλο που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους είναι αν τα ζώα έχουν ψυχή. Μα τα ζώα έχουν μια ψυχή βέβαια, όχι λογική ψυχή όπως του ανθρώπου, αλλά μια ψυχή άλλου είδους, η οποία θα πεθάνει μαζί με το σώμα τους. Δεν είναι αιώνια η ψυχή των ζώων, γιατί δεν χρειάζεται να διαιωνιστούν τα ζώα. Για ποιο λόγο? Μόνο ο άνθρωπος έχει αιώνια ψυχή. Έτσι λέει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, και αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Επομένως τα ζώα έχουν γίνει για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και μόνο. Δεν έχουν αυθύπαρκτη οντότητα τα ζώα, έγιναν για τον άνθρωπο, όπως και τα φυτά, έτσι και τα ζώα. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι αληθινό. Επίσης, άλλο ψέμα που τονίζεται εδώ στην Ελλάδα, για να πούμε και στα σημερινά, είναι ότι η Εκκλησία έχει πάρα πολλά λεφτά. Την Εκκλησία, η οποία έχει πολλά λεφτά και πολλά κτήματα επί όθωνος, την εκατέκλεψαν οι κυβερνώντες από τον όθωνα μέχρι σήμερα, για δικό τους όφελος. Και επειδή ο λαός ξέρει ότι οι πολιτικοί είναι κλέφτες ουσιαστικά, πολλοί από αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς, και είναι ιδιωτελείς άνθρωποι, θα δίνουν τα λεφτά τους και τα σπίτια τους στην Εκκλησία, τα παραχωρούν, ακόμα και μέχρι σήμερα. Και τότε από την τουρκοκρατία σε επιτρεπόταν να δώσεις το σπίτι σου στα μοναστήρια. Αλλά τα πολλά λεφτά η Εκκλησία τα έχει δώσει, όλα τα κτίσματα που υπάρχουν από τη Μονή Πετράκη στην Αθήνα μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όλα τα κτήματα, τα κτίσματα αυτά, ο Ευαγγελισμός, το Ιπποκράτιο, όλα αυτά, ήταν παραχώρηση της Εκκλησίας για να χτιστούν τα νοσοκομεία και όλα αυτά τα ευαγίδρυμα. Για να δείτε πόσα έχει δώσει δηλαδή η Εκκλησία. Δεν είμαι ο αρμόδιος να σας πω, αλλά το 90% το έχουν πάρει κυβερνώντας πολιτικοί από τον Όθωνα και εδώ πέρα από την περιουσία της Εκκλησίας. Λοιπόν, είναι ένας μύθος ότι θα πάρουν οι πολιτικοί τα λεφτά και θα τα δώσουν στον κόσμο, θα δώσουν τη γη στο λαό. Είναι ένας μύθος. Θα θέλουν για ίδιον όφελος. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλο ψέμα. Ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Πλάτωνας, ο Ράμα, ο Μωυσής βρίσκονται στο ίδιο, λέει, χριστικό επίπεδο, δηλαδή είναι ήδη ίση με τον Χριστό. Καμία σχέση δεν έχει ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Πλάτωνας, ο Ράμα και όλοι οι άλλοι με τον Χριστό. Καμία σχέση. Διδάσκει τη μετεσάρκωση, η οποία είναι ένα ψέμα που αρχίζει από τους αρχαίους Αιγυπτίους, πηγαίνει στον Πυθαγόρα, μετά τροποποιείται στον Πλάτωνα και μέχρι τον Οριγένη επικρατεί κατά κάποιο τρόπο στον τότε κόσμο στην Αλεξάνδρεια ότι υπάρχει μετεσάρκωση. Μετά με τον χριστιανισμό καταργείται ο Χριστός, καταργεί τη μετεσάρκωση και ο Απόστολος Παύλος κατηγορηματικά λέει ότι ο άνθρωπος μια φορά θα ζήσει και από τότε και μετά θα πεθάνει και θα κριθεί. Αν ήταν να ζήσει και δεύτερη φορά, δεν θα έλεγε άπαξ αποθανήν, μια φορά θα πεθάνει, θα έπρεπε να πεθάνει δύο φορές γιατί θα ζούσε και δεύτερη ζωή. Αφορίστηκαν αυτοί που πίστευαν στη μετεσάρκωση από την 5η Οικουμενική Σύνοδο της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και ο Οριγένης και οι Οριγενιστές και όλοι που πίστευαν. Επομένως, είναι αφορισμένος, αποκομμένος από την Εκκλησία την Ορθοδόξη, εκείνος που πιστεύει στη μετεσάρκωση. Προσέξτε το αυτό, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία όταν κανείς πιστεύει στη μετεσάρκωση, έτσι. Θα κατασκευαστεί άνθρωπος από συνθετική ύλη. Είναι αδύνατο αυτό, αλλά είναι ένα ψέμα το οποίο προσπαθούν οι άνθρωποι του σκότους να περάσουν. Το ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο, ακούστε, ο προηγούμενος Πάπας είπε πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, προσέχτε, για την αιμονή της Καθολικής Εκκλησίας στο ότι ο άνθρωπος δεν προέρχεται από τον πίθηκο. Δηλαδή είναι σαν να λέει ο Πάπας συγγνώμη, γιατί εμείς η Εκκλησία κάναμε λάθος και δεν ξέραμε ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο. Ακούστε τι βάθος, εκτός αν δεν το έχω καταλάβει εγώ καλά. Αλλά ο προηγούμενος Πάπας το είπε αυτό. Να ζητούμε συγγνώμη, λέει, γιατί η αυτή του Δαρβίνου ισχύει, λέει. Άρα και ο Πάπας είναι μέσα στο κόλπο του διεθνούς ψέματος. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Αλλά ουδέποτε μετετράπει, αγαπητοί μου, ένα κουνούπι σε μύγα. Όλα τα έφτιαξε ο Θεός κατά το είδος και την τάξη τους. Το άλογο με το γάιδαρο κάνουν το μουλάρι. Το μουλάρι δεν αναπαράγεται. Και έτσι πάλι μένουν αυτά τα δύο είδη δίχως μίξη. Μια χελώνα δεν μπορεί να γίνει ποτέ σαύρα. Ένας κροκόδιλος δεν μπορεί να γίνει ποτέ υποπόταμος. Όσες αλλαγές και αν του κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις έτσι. Πόσο άνθρωπος λοιπόν αποπίθηκος έγινε άνθρωπος και πού είναι η ενδιάμεση κρίκη, οι πίθηκοι άνθρωποι αυτοί εξαφανίστηκαν? Γιατί δεν συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο και διακόπη δίθεν απότομα? Βλέπετε λοιπόν τα κενά και την λιθιότητα αυτών που λένε ότι ο άνθρωπος και το κάνουν μόνο και μόνο, δεν το πιστεύουν οι περισσότεροι, το κάνουν για να δυσφημίσουν την Ορθοδοξία, την αλήθεια της Ευαγγελίου. Λέει ότι ο Θεός έφτιαξε ένα ζευγάρι ανθρώπων, τον Αδάμ και την Εύα. Το ένστικτο, λέει, είναι δυνατότερο από τη θέληση. Είναι ελευθερία της βούλησης δηλαδή. Αυτό το λέει ο Φρόιντ και είναι άθεος υλισμός αυτό. Γιατί αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος από το ένστικτό του. Το ζώο υποτάσσεται στο ένστικτο, ο άνθρωπος έχει θέληση ανώτερη από το ένστικτο. Από τις παρορμήσεις του δηλαδή, έχει τη λογικό, έχει τα σφρένας που λέγανε οι αρχαίοι. Οι σοφοί αρχαίοι λέγανε το μυαλό φρένο, που σταματούσε τις ορμές τις ακατάσχετες και τις δαιμονικές και τις καταστροφικές ορμές του σώματος. Ενώ το ζώο δεν έχει αυτό το φρένο και καλά κάνει, γιατί έτσι είναι η φύση του και έτσι το φτιάξει ο Θεός. Ο άνθρωπος όμως έχει αυτό το φρένο. Μπορεί για τις θελήσεώς του να υποτάξει τη φύση του. Και αυτό είναι θρησκεία ουσιαστικά, να μπορεί η ψυχή να επιβάλλεται στο σώμα, όχι το σώμα στην ψυχή. Έτσι, όσο πιο εγκρατής είναι ο άνθρωπος, τόσο ανώτερος πνευματικά γίνεται. Άλλο ψέμα είναι ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Άρα καταργείται το κατ' εικόνα που μας έχει κάνει ο Θεός, αν δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Άρα είναι ψέμα και αυτό. Η βούληση του ανθρώπου είναι ελεύθερη. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε: Όποιος θέλει, ο πίσω μου αληθεί. Όποιος θέλει, θα έρθει πίσω μου και θα με ακολουθήσει. Δεν θα έρθει με το ζόρι. Άλλο ψέμα. Θα δημιουργηθεί, λέει, αταξική κοινωνία κάποτε. Δηλαδή, τι θέλουν να πούνε, ότι δεν θα υπάρχουν φτωχοί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Γιατί είναι τόσοι ανακατατάξεις μέσα στη ζωή του ανθρώπου και μέσα στις κοινωνίες, που κάποτε θα υπάρχει ένας πλούσιος, ένας φτωχός, ένα. Μπορεί ο πλούσιος αυτός να φτωχύνει και τα ανάπαλλη, ο φτωχός να γίνει πλούσιος κλπ. Δεν υπάρχει σταθερότητα στα ανθρώπινα πράγματα. Από μια καταστροφή, από ένα ατύχημα, ο άνθρωπος μπορεί να φτωχύνει. Να χάσει το πόδι του, να χάσει τη δουλειά του, να μείνει παράλυτος σε μια καρέκλα, ένας πλούσιος, και να χάσει και τα λεφτά του συγχρόνως, αφού δεν μπορεί να εργαστεί πλέον. Και έτσι, επειδή τα ανθρώπινα είναι ρευστά, δεν μπορεί ποτέ να πει κανείς ότι δεν θα υπάρχουν ποτέ φτωχοί σε αυτή τη ζωή. Και πλούσιοι θα υπάρχουν και φτωχοί και τα ανάπαλλοι, και πλούσιοι θα φτωχαίνουν και φτωχοί θα πλουταίνουν. Άρα αυτή η αταξική κοινωνία του Μάρξ δεν θα γίνει ποτέ, δυστυχώς. Θα υπάρχουν πάντοτε φτωχοί άνθρωποι στον κόσμο αυτό. Απόδειξε ότι τα 2/3 του πλανήτη είναι κάτω από το όριο φτώχειας. Το 80% των ανθρώπων βρίσκεται σε κατάσταση που μόλις μπορεί να ανεβρίσκει την τροφή του να μην πεθάνει από την πείνα. Στο όριο φτώχειας. Μόνο το 20-30%, 25% μάλλον, το 1/4 ζητίζεται επαρκώς. Και το 1/1000 είναι οι πλουτοκράτες της γης. Το 1/10000, το 1/100000, το 1/1000000 είναι οι βαθύπλουτοι άνθρωποι, αυτές οι 40-50 οικογένειες στον πλανήτη, οι οποίες έχουν το περισσότερο χρήμα από όλο τον άλλο πλανήτη. 50 οικογένειες από τον κόσμο, με 3-4 κορυφαίες, από ό,τι λένε, τους Ρότσιλς, του Ροκφέλλες, αυτούς τους Εβραίους βαθύπλουτους ανθρώπους, οι οποίοι λένε ότι αυτές 3-4 οικογένειες, οι μεγάλες, κατέχουν το 70-80% του πλούτου της γης. Είναι ασύλληπτα πράγματα. Αυτοί έχουν όλες τις εταιρείες αυτές που ξέρουμε, τις εταιρείες πετρελαίου, την Coca-Cola, το ένα, το άλλο, το άλλο.
Και βέβαια είναι πολύ μεγάλη αδικία, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Λένε πως δεν υπάρχει Ανάσταση, άλλο ψέμα. Δεν υπάρχει διάβολος, μα ο διάβολος κρύβεται ουσιαστικά και φαίνεται ότι δεν υπάρχει για λόγους τακτικής. Διότι αν ο διάβολος παρουσιαστεί όπως είναι, κανένας άνθρωπος δεν θα πάει με τον διάβολο. Θα σηκωθούν όλοι και θα φύγουν. Είναι τόσο απέσιος και τρομερός ο διάβολος στην κατάσταση που είναι τόσο αποκρουστικός που δεν μπορούσε ποτέ να εμφανιστεί στους ανθρώπους μπροστά ο διάβολος. Είναι αποτρόπαιο το πρόσωπο του διαβόλου. Γι' αυτό και δεν εμφανίζεται ο διάβολος παρά σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο. Κάποιοι άγιοι λέει ότι τον είδανε. Τα γκαλάκια, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, το Άγιον Όρος, είναι ένα μικρό, λέει, ανθρωπάκι, το οποίο έρχεται και με κοροϊδεύει, τα προσεύχομαι κλπ. Αυτοί έχουν άλλες νόρμες και άλλες οπτικές που δεν έχουμε εμείς. Εμείς καμιά φορά μπορεί να δούμε στον ύπνο μας μια σατανική έτσι φιγούρα που να μας κατατρομάξει και να ξυπνήσουμε. Είναι ό,τι πιο κακό, μαύρο, φρικτό, απέσιο, βρωμερό, συχαμένο, ψεύτικο, διαστραμμένο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να φανταστεί κανείς, είναι αυτό το πνεύμα, ο διάβολος. Είναι ο εποχήτες όμως, λένε, συμβολικές είναι αυτές οι εικόνες. Λέει. Και ο Χριστός λέει συμβολική εικόνα, λέει. Είναι μια κατάσταση, λέει ο Χριστός. Ψέμα. Ο Χριστός είναι μια πραγματικότητα, ένα ιστορικό πρόσωπο. Οι ίδιοι εχθροί του γράφουν ένα βιβλίο και των ευλαστημών. Το τολερό Διεσούα. Μετά τη Σταύρωση του Χριστού βγάλανε οι Εβραίοι ένα βιβλίο για να δικαιολογήσουν τα λάθη τους και είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τρομερά προσάρμοστος, επαναστατικός, δημιουργούσε αναστατώσεις μέσα στο Ισραήλ κλπ. Ήταν μια φρικτή, λέει, προσωπικότητα κλπ. Αλλά με αυτό που κάνουν, τι λένε? Ότι υπάρχει. Τονίζουν τον ιστορικό Χριστό, οι ίδιοι εχθροί του. Άρα πώς έρχονται τώρα οι νέοι σοφοί αυτοί είναι ο εποχήτες και μας λένε ότι ο Χριστός είναι η χριστική κατάσταση, ένα επίπεδο. Έχουμε και δασκάλους εδώ που εμφανίζονται και στην τηλεόραση μερικές φορές. Το χριστικό επίπεδο. Όλοι μπορούμε να φτάσουμε και να γίνουμε κάποτε χριστοί, αλλά δεν αναπτύσσουμε τον εγκέφαλό μας, δεν αναπτύσσουμε τη συνείδησή μας, δεν έχουμε σωστή άσκηση, δεν κάνουμε τους γκουρού κλπ. Είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα τόσο ηλίθιοι μας περνάνε εδώ πέρα εμάς? Και λένε τέτοια πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι συμβολικές έννοιες ούτε ο Άγγελος, ούτε η Ανάσταση, ούτε ο Διάβολος, ούτε ο Σατανάς, ούτε ο Χριστός, ούτε οι Απόστολοι, ούτε τίποτα. Ούτε η Παναγία. Δεν είναι σύμβολα αυτά. Η Παναγία λέει είναι σύμβολο της Μητρότητος. Ποιο σύμβολο της Μητρότητος? Είναι η αγιότερη γυναίκα του κόσμου. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά είναι και υπαρκτό πρόσωπο. Μην λέμε ότι είναι σύμβολα αυτά. Ότι υπήρχαν και σε άλλες εποχές, λέει, η μάνα με το παιδί κλπ. Υπήρχαν, σωστά, υπήρχαν. Υπήρχαν και άλλες γυναίκες με παιδιά, οπωσδήποτε, και δεν λέει κανένας όχι σε αυτό, αλλά όχι ότι είναι συμβολικό το πρόσωπο της Παναγίας, είναι υπαρκτό, είναι αυτός ο άνθρωπος, η Παναγία, που θέλησε ο Θεός να εμφανιστεί σαν άνθρωπος πάνω στη γη. Θεός ον. Ο Υιός του Θεού εμφανίστηκε σαν άνθρωπος μέσω της Παναγίας. Είναι άξιοι τιμής, είναι υπερτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφίν και αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσα, ή όντως Θεοτόκος. Αυτό είναι η Παναγία. Ένα άλλο ψέμα που το εκτρέφει και ο παπισμός και οι διάφορες άλλες αιρετικές δοξασίες είναι ότι ο παράδεισος και η κόλαση είναι παροδικές καταστάσεις, προσέχτε. Ειδικά η κόλαση λέει θα παρέλθει και θα πάνε όλοι στον παράδεισο. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, ο Χριστός λέει στην αιώνια κόλαση θα πάνε και στον αιώνιο παράδεισο. Γιατί λοιπόν ο Πάπας βάζει το Πουργατόριο σαν μια μέση κατάσταση μεταξύ παραδείσου και κολάσεως? Γιατί είναι αιρετικός. Γιατί θέλει να κάνει τα ανθρώπινα και όχι τα του Θεού. Αγαπάει την ανθρώπινη φήμη, ναι, θέλει να είναι αρεστός στους ανθρώπους. Γι' αυτό χαϊδεύει τα αυτιά των ανθρώπων με το ότι η κόλαση δεν θα είναι αιώνια. Και με αυτή τι κάνει, παίρνει στο λαιμό τις ψυχές ανθρώπων. Γιατί ο άλλος σου λέει θα σκοτώσω, θα εγκληματίσω, θα κάνω οτιδήποτε και μετά θα πάω λίγο στην κόλαση και μετά θα πάω στον παράδεισο. Η κόλαση είναι αιώνια. Άλλος λέει η κόλαση και ο παράδεισος είναι εδώ. Εδώ είναι μια μικρογραφία κολάσεως και παράδεισου. Γιατί δεν έχουν μονιμότητα και αιωνιότητα εδώ. Κακές και οι καλές καταστάσεις.
ότι καλό υπάρχει εδώ δεν είναι αιώνιο και ότι κακό υπάρχει εδώ πάλι δεν είναι αιώνιο. Με το θάνατο αλλάζει, αλλά μετά το θάνατο δεν αλλάζει. Το κακό γίνεται, παγιώνεται και γίνεται κακό, η κόλαση γίνεται αιώνια και ο παράδεισος γίνεται αιώνιος μετά το θάνατο του ανθρώπου. Και με αυτόν τον τρόπο αποκλείουν και τη μεταθάνατον κρίση του Θεού. Διότι τι να κρυθούν, αφού είναι έτσι όπως λένε αυτοί, θα πάνε από εδώ και από εκεί και μετά θα ξανασυναντηθούν σε άλλο μέρος. Τώρα μια άλλη παγίδα φοβερή που την έχει η νέα εποχή αλλά και πολλές διαλογιστικές ομάδες κλπ. Είναι η αυτοσωτηρία και η αυτοεξέλιξη. Λένε μερικές αλήθειες εκεί, ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται, πράγματι εξελίσσεται. Ότι ο άνθρωπος είναι πνευματικόν, πράγματι ο άνθρωπος είναι πνευματικόν. Ότι ο άνθρωπος έγινε από το Θεό, μπράβο, είναι αλήθεια. Αλλά ότι αυτοεξελίσσεται ο άνθρωπος είναι ψέμα. Γιατί αν ήταν να αυτοεξελίσσεται ο άνθρωπος, δεν θα έρχονταν ο Χριστός στον κόσμο. Δεν θα έρχονταν ο Χριστός στον κόσμο εάν ο άνθρωπος αυτοεξελίσσεται ή αυτοθεώνονταν. Θα θεωθεί ο άνθρωπος μέσω του Χριστού, μόνο μέσω του Θεού θα γίνει η θέωση του ανθρώπου. Όποτε θέλει ο Θεός θα θεώσει τον άνθρωπο, όχι όποτε θέλει ο άνθρωπος θα θεώσει τον εαυτό του. Γιατί αυτό του είπε και στον παράδεισο ο Όφης, ο διάβολος. Θα γίνετε θεοί άμα φάτε τον καρπό. Δηλαδή στο χέρι σας είναι να φάτε και να γίνετε θεοί. Δεν είναι στο χέρι μας λοιπόν να γίνουμε θεοί, είναι στο χέρι του Θεού να γίνουμε θεοί. Εκείνος θα κρίνει αν είμαστε κατάλληλοι να γίνουμε αυτό που θα γίνουμε. Η θέωση του ανθρώπου εξαρτάται από το Θεό και μόνο. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος βάζει την προσπάθεια. Το τελικό αποτέλεσμα όμως το βάζει ο Θεός. Γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό άλλωστε. Αν ήταν έτσι, δεν θα κάναμε προσευχή, θα κάναμε μόνο γιόγκα αυτοσυγκέντρωση να γίνουμε εμείς θεοί μόνοι μας. Καταλάβατε τι μεγάλη παγίδα είναι αυτή η αυτοσωτηρία που λένε οι γκουρουιστικές ομάδες και οι διαλογιστές. Αυτοί που προτείνουν το διάλογο και όχι την προσευχή. Διότι ο διάλογος, ο διαλογισμός μάλλον, γίνεται με τον εαυτό σου. Δεν γίνεται με το Θεό ο διαλογισμός. Όταν γίνεται με το Θεό λέγεται προσευχή. Άρα βγάζουν λοιπόν αυτοί που κάνουν το διαλογισμό με τον εαυτό τους, βγάζουν το Θεό στην πάντα και του λένε κάτσε εσύ απ' έξω να διαλογιστώ εγώ με το είναι μου, με τον εαυτό μου. Να πω δηλαδή ότι εγώ είμαι, να ανεβάσω τη δύναμή μου κλπ. Στα σημεία που πρέπει κλπ. Όπως λένε οι γιόγκοι και τέτοια, και έτσι να παραμερίζω τον Χριστό και την Χριστό σωτηρία. Άρα τι κάνουν αυτοί, δεν θέλουν τον Χριστό, αλλά τη γιόγκα και τον εαυτό τους. Επομένως είναι από εδώ κολλασμένοι αυτοί οι φουκαράδες, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι και ανώτεροι άνθρωποι επειδή κάνουν τεχνικές και γιόγκα και διαλογισμούς. Αυτό είναι η δύναμη του θελήσεως και η τηλεπάθεια κλπ. Είναι μερικές ομάδες που λένε αυτοεξέλιξη και μέσα σε αυτές να θυμηθώ είναι και η μέθοδο Σίλβα και πολλές άλλες. Οι οποίες λένε πραγμάτωσε τον εαυτό σου. Εσύ είσαι Θεός, ανακάλυψε το Θεό μέσα σου. Ενώ ο χριστιανισμός λέει προσευχή σου και γίνε φίλος του Θεού, ακολούθησε τις εντολές του Θεού περισσότερο και γίνε κοντά στο Θεό για να μπορέσει ο Θεός να έχει για πνευματικούς νόμους, τους πνευματικούς του νόμους, ώστε να γίνεις μέσω του Θεού και εσύ ένας μικρός Θεός. Αυτή είναι η σωτηρία, να πάμε κοντά στο Θεό σαν μικροί θεοί και εμείς. Όχι όμως μέσα από τη δικιά μας αυτοενέργεια. Εκεί είναι το κουμπί όλο, ο εγωισμός και ο σατανάς εκεί ποντάρει, στον εγωισμό του ανθρώπου. Εγώ θα θεώσω τον εαυτό μου. Θα δεις, θα κάνω 6 ώρες την ημέρα διαλογισμό και θα γίνω ένας τέλειος άνθρωπος, ο οποίος θα είμαι Θεός. Εκεί είναι η παγίδα. Και λένε διάφορες μπουρδες, άλλοι μπουρδες, του λένε οι βουδιστές, πέρα από το καλό και το κακό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πέρα από το καλό και το κακό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι εκτός Θεού και Σατανά. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος για τον άνθρωπο. Στον ένα μονοπάτι θα πάει, στον άλλο. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι σοφοί τι λέγανε. Του δείξανε του Ηρακλή δύο δρόμους, της αρετής και της κακίας. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε εμείς, είναι πιασμένα όλα. Δεν μπορούμε να πάμε σε άλλο δρόμο παρά στο μόνο του Χριστού και του Σατανά. Ας διαλέξουμε λοιπόν τον δρόμο του Χριστού. Υπεράνω καλού και κακού είναι μόνο ο Θεός. Και ουδής άλλος. Ο άνθρωπος υπόκειται στο καλό και στο κακό και γι' αυτό διαλέγει μεταξύ καλού και του κακού.
το να πράξει το καλό ή το κακό. Να βάλει το χέρι στη φωτιά ή το χέρι στο νερό. Στο μένα νερό θα δροσιστεί, στη φωτιά θα καεί. Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να διαλέξει ο άνθρωπος αν θα πάει από εδώ ή από εκεί. Το καλό, άλλη βλακώδη ζωραστρισμός, είναι ίσο λέει με το κακό. Τι να τους πεις τώρα. Βγάζουν το Θεό ίσον δύναμη με τον διάβολο. Μα ποιος δημιούργησε ποιον? Ο διάβολος δημιούργησε τον Θεό? Για ο Θεός τον διάβολο. Αφού λοιπόν ο Θεός δημιούργησε όχι τον διάβολο έτσι όπως είναι, αλλά τον νεοσφόρο όπως ήταν παλιά, που ήταν άγγελος, πώς είναι δυνατόν τώρα αυτή τη στιγμή ο Χριστός, πώς είναι δυνατόν να είναι ισοδύναμος ο Θεός με τον διάβολο? Σαν να λέει είναι ισοδύναμο το δημιούργημα με το δημιουργό. Κάνω κάτι και αυτό το κάτι είναι ισοδύναμο με μένα. Δεν μπορεί να είναι ο διάβολος ισοδύναμος με το Θεό ποτέ. Ούτε το κακό που είναι αντίδραση στο καλό να είναι ίσο με το καλό. Το καλό πάντοτε υπερέχει. Ο Θεός είναι το κάθε υπερέχον καλόν. Ο Θεός είναι το πρώτο. Και το κακό ήρθε μετά στον κόσμο, σαν αντίδραση του καλού δηλαδή. Άρα ο Θεός δεν είναι ισοδύναμος του διαβόλου. Είναι λάθος αυτό του ζωροαστρισμού που λέει ο Αριμάν και ο άλλος, ο καλός και ο κακός δαίμονας, λέει. Ο καλός Θεός και ο κακός δαίμονας είναι ισοδύναμοι και μια νικά ο ένας, μια ο άλλος. Αυτά είναι παιδαριώδη πράγματα. Ούτε στέκουν δηλαδή ούτε στην κοσμογονία, ούτε στη γνώση του καλού και του κακού, ούτε στη γνώση του πώς έγινε η δημιουργία. Χτύπα ξύλο, μαύρη γάτα, Τρίτη και 13, σπασμένος καθρέφτης, είναι γρουσουζιά. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Ο Χριστός μας απελευθερώνει από όλες αυτές τις ηλικιότητες. Και τώρα πάμε στη γνώση του μέλλοντος που λένε μερικοί καταφετζούδες, ταρό, καφετζούδες, μαγεία, αστρολογία, μετερσά κλπ. Ζώδια. Η γνώση δίθεν του μέλλοντος. Ουδής γνωρίζει το μέλλον, είμαι μόνο ο Θεός και οι Άγιοι Του. Και όχι όλοι οι Άγιοι, αλλά σε όποιους από τους Αγίους δίνει εκείνο που θέλει ο Θεός. Δηλαδή έχουμε προφήτες. Όταν ρωτήσει τον προφήτη Δανιήλ, παραδείγματος χάρη, τι θα γίνει το 1922, αν τον ρώταγε, θα σου λέγει, δεν ξέρω. Αυτά που ξέρω, μου τα είπε ο Θεός και σας τα είπα. Δεν είναι τέλειοι οι γνώσεις του μέλλοντος οι προφήτες. Μόνο ο Θεός είναι τέλειος γνώστης του μέλλοντος. Γι' αυτό και οι προφήτες μερικώς ξέρουν το μέλλον, όσο τους αποκαλύπτεται από το Θεό. Οι Άγιοι, όπως ήταν ο Παρφύριος, ο Παΐσιος κλπ, δεν ξέρανε τα πάντα. Λέγανε, παιδί μου, εσύ τι δουλειά κάνεις? Δεν ξέρανε τι δουλειά κάνει ο άλλος. Αλλά έπεισε μερικούς όμως, όταν μπαίνανε μέσα, τους λέγανε τι πρόβλημα έχουμε. Δηλαδή, ξέρανε μερικώς ορισμένα πράγματα που τους αποκάλυπτε ο Θεός. Είτε δια προσευχής, είτε δεν ξέρουμε με ένα μυστικό λόγο. Για κάποιο λόγο τους αποκάλυπτε κάποια πράγματα. Του είπε μια νότι στο σπίτι σου, εσύ στην Αμερική, δεν ξέρεις, λέει, από κάτω εκεί στον κήπο τι έχεις. Έχεις ολόκληρο θησαυρό, λέει. Είναι ένα κιούπι με χρυσά νομίσματα. Και πήγε και το βρήκε ο άνθρωπος αυτός. Και του λέει, μη σκάψεις μέρα και σε πάρουν χαμπάρι γείτονες, αλλά νύχτα και σιγά σιγά. Και μάλιστα του δώσε ένα ποσό, ο ίδιος φιλοτιμήθηκε να του δώσει ένα ποσό, για το μοναστήρι το οποίο είχε να χτίσει ο πατήρ Πορφύριος. Ήξερε λοιπόν από πρόνοια του Θεού κάποια πράγματα. Όχι όλα, ο Θεός τα ξέρει όλα. Παντογνώστης δεν είναι ο Άγιος, είναι μόνο ο Θεός. Μερικά πράγματα του μέλλοντος τα ξέρει ο Άγιος επειδή του τα αποκαλύπτει ο Θεός. Όπως στην Αποκάλυψη έχουμε τον Άγιο Ιωάννη να το αποκαλύπτει ο Θεός ορισμένα πράγματα του μέλλοντος. Τα πιο κύρια πράγματα που θα συμβούν στην ανθρωπότητα. Για τις ατομικές βόμβες του λέει, για το ένα του λέει, για το άλλο, για τον Αντίχριστο κλπ. Για το 666. Αυτά το αποκαλύπτει ο Θεός. Αν ρωτούσε όμως τον Άγιο Γιάννη, αύριο θα βρέξει, στις 13 του μηνός, τι μέρα θα έχει, μπορεί να σου έλεγε, παιδί μου, εγώ δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει αυτά τα πράγματα. Όλα τα ξέρει ο Θεός. Εγώ ξέρω αυτά που μου δίνει ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή δεν πνέει στους ανθρώπους κάθε ολοκληρία σε αυτή τη ζωή. Στην άλλη, ίσως μερικοί να κερδίσουν το Άγιο Πνεύμα κάθε ολοκληρία. Εδώ όμως το πνεύμα πνέει όπου θέλει, λέει ο Χριστός, και λέει αυτά που θέλει αυτό. Αλλά δεν πνέει στους ανθρώπους που πάνε να βγάλουν λεφτά και να κοροϊδέψουν τους άλλους, όπως είναι η ταρό, η μάγοι, οι καφετζούδες. Και εκεί πέρα δεν πνέει το Άγιο Πνεύμα, εκεί πνέει το πνεύμα του διαβόλου. Ο διάβολος τι κάνει?
Ο διάβολος από πληροφορίες που έχει από όλη τη γη, διότι ο διάβολος πληροφορείται από τους δαίμονές του τι συμβαίνει στη γη. Και μπορεί να προβλέψει ορισμένα πράγματα. Ποιος θα βγει πρόεδρος δημοκρατίας στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα. Μπορεί να το προβλέψει ο Σατανάς κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να προβλέψει στη ρουλέτα, ας πούμε, ποιο νούμερο θα κερδίσει την τάδε στιγμή. Μόνο ο Θεός ξέρει τα πάντα. Ο Σατανάς λοιπόν ξέρει λίγα. Από αυτά τα λίγα λοιπόν πάρα να μπερδέψει τους ανθρώπους και να τους πει ότι ξέρει το μέλλον. Μα αν αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν το μέλλον, θα πήγαιναν να κερδίσουν το λαχείο, το πρώτο, το προπό κλπ. Δεν μπορούν να τα κερδίσουν αυτά γιατί δεν ξέρουν το μέλλον. Αλλά εδώ, να μην σας κουράσω άλλο αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν και άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να τα πούμε επιγραμματικά. Είπαμε για την κόλαση, είπαμε για την τηλεπάθεια, είπαμε για το χτύπα ξύλο που δεν ισχύει, η μαύρη γάτα και όλα αυτά. Είπαμε για τη γνώση του μέλλοντος που δεν έχει μόνο ο Θεός και να μην εμπιστεύεστε στους ανθρώπους ότι έχουν τη γνώση του μέλλοντος. Είπαμε ότι είναι ψέμα που λένε οι χριστιανοί είναι δογματικοί. Βεβαίως υπάρχουν δόγματα στον χριστιανισμό, αλλά είναι αλήθειες. Γι' αυτό λέγονται δόγματα. Άρα είναι αληθινοί, όχι δογματικοί. Πολλά είναι, θα σας κούραζα αν τα διαβάζα όλα. Θα σας κούραζα. Γι' αυτό να κάνουμε και άλλη εκπομπή, για να πούμε τα υπόλοιπα. Ψέμα είναι ότι ενοχλούνται, λέει, οι μουσουλμάνοι από τους σταυρούς που έχουμε στο χριστιανισμό. Ας ενοχλούνται οποιοδήποτε. Εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν θα βγάλουμε τους σταυρούς εμείς από τις εκκλησίες και από τα σχολεία επειδή οι μουσουλμάνοι να μην έρχονται στις εκκλησίες και στα σχολεία οι μουσουλμάνοι. Να πηγαίνουν στα δικά τους τεμένη που δεν έχει το σταυρό. Δεν υπάρχει εδώ πέρα. Ποτέ δεν ακούστηκε ότι ο μουσαφίρης πάει να αλλάξει το σπίτι του νοικοκύρη. Θα πάω σε ένα σπίτι και θα του πω: κοιτάξτε, ο πίνακα δεν μου αρέσει, βγάλτε τον από εκεί. Τι ασέβεια είναι αυτή προ το σπίτι που πήγα. Καλά θα μου πει ο διοκτήτη: αφού δεν σ' αρέσει το σπίτι μου, σήκω και φύγε. Και άσε μα ήσυχου και μην ξανάρχεσαι. Και με το δίκιο του. Μπορώ εγώ να του πω: γιατί έχει εκείνη τη φωτογραφία στον τοίχο, ή γιατί τα χαλιά σου έχουν αυτό το χρώμα. Δεν θα ήταν μεγάλη ασέβεια προ το πρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο οποίο με κάλεσε εκεί να φάμε, να πιούμε, ξέρω εγώ, έναν καφέ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ήρθαν οι μουσουλμάνοι εδώ επισκέπτες, απρόσκλητοι και θα μας αλλάξουν το σταυρό και τη θρησκεία και αυτά τα πράγματα, με το πρόσχημα ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι και έχουν αυτή άλλη θρησκεία. Τι λέτε, τόσο ηλίθιοι μας περνάνε. Μοιάζουμε για ηλίθιοι. Για κοιτάξτε μας από κοντά, σας παρακαλώ. Φαινόμαστε τόσο ηλίθιοι. Ας τα λέτε αυτά, κάποιοι πολιτικοί. Και ψέμα βέβαια είναι ότι ο Γαλιλαίος ανακάλυψε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Μεγάλο ψέμα. Το ξέραν οι αρχαίοι. Και μάλιστα η λέξη ηλικία σημαίνει κυκλώνω τον ήλιο γύρω-γύρω. Ηλικία. Άρα οι αρχαίοι ξέραν ότι η γη γυρίζει γύρω τον ήλιο πολλά χρόνια πριν από τον Γαλιλαίο. 2000 χρόνια πριν από τον Γαλιλαίο. Ναι. Τώρα λένε ότι υπάρχει και τρίτο φύλο. Γκέι λέει. Υπάρχουν άνδρες, γυναίκες και γκέι. Τι να τους πεις. Αυτά τα πράγματα δεν τα θέλει ο Θεός. Είναι ψέματα παγκόσμια. Έχω εδώ συγκεντρώσει διάφορα και άλλα ψέματα. Θα τύχει πάλι και σε άλλη εκπομπή, θα τα πούμε. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή που, αν θέλει ο Θεός, θα μιλήσουμε πάλι για αυτά. Χαίρετε, Κύριο, χαίρετε.